Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση να συμμετέχω στο σημαντικό σας συνέδριο. Θα αναφερθώ και στην τρέχουσα πραγματικότητα αλλά και σε γενικότερες σκέψεις για το πώς μπορεί σε μεσοπρόθεσμο διάστημα να διαμορφωθεί μια ουσιαστική φαρμακευτική πολιτική στη χώρα μας. Οι σκέψεις που αφορούν στις τρέχουσες εξελίξεις δεν είναι δικές μου σκέψεις ή δικές μου πολιτικές, είναι ότι έχει ανακοινωθεί από τους τρεις υπουργούς Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ούτε εξαγγελίες δικές μου, ούτε προθέσεις δικές μου, και το λέω αυτό για να μην υπάρχουν παρερμηνίες ως το ποιος διατυπώνει τι. Ακούστηκαν στη Βουλή οι τελικές προτάσεις κατατίθενται σήμερα ως τροπολογίες στο νομοσχέδιο για το ΕΣΠΑ και θα είναι διαθέσιμες σε όλους και φαντάζομαι θα τους ακούσω κι εγώ αργότερα στο Κοινοβούλιο. Μ' αρέσει να είμαι πρακτικός άνθρωπος και με αυτή την έννοια θα ξεκινήσω με ορισμένα στοιχεία, όσο ευχάριστα ή δυσάρεστα να είναι για το συγκεκριμένο ακροατήριο εδώ. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία και μπορούμε να διαφωνήσουμε. Χθες ο φίλος μου Γιώργος Βογιατζής μου έστειλε και μια ενδιαφέρουσα εισήγηση με τίτλο «Φαρμακευτικές δαπάνες, ο καθένας τις υπολογίζει όπως τον συμφέρει». Και θα μπορούσαμε να είχαμε και ένα ενδιαφέροντα διάλογο ακαδημαϊκό-επιστημονικό για να δούμε ποιον συμφέρει τι στο πώς υπολογίζει το κόστος των φαρμακευτικών δαπανών. Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι ακαδημαϊκός πέρα από πολιτικός, ανοιχτός στην κοινωνία και τις αντιφάσεις της, ανοιχτός στις επιστημονικές ερμηνείες, ανοιχτός και στα λάθη που μπορώ να κάνω εγώ, αλλά και οι υπόλοιποι. Για να τα συζητάμε. Πού είμαστε? Ακούστηκαν ισχυρισμοί ότι η φαρμακευτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 300% το τελευταίο διάστημα. Αυξήθηκε κατά πολύ περισσότερο. Από πού αρχίζουμε όμως ως βάση? Από το 2000. Και εγώ συνηθίζω να χρησιμοποιώ το 2000 γιατί δεν ανήκω στην κατηγορία των πολιτικών που βρίσκουν λάθη μόνο στην τελευταία διακυβέρνηση της χώρας. Το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Το 2000 ξοδεύαμε 980 εκατομμύρια ευρώ σε ασφαλιστικό επίπεδο, βέβαια, δεν μιλάει για τη συνολική φαρμακευτική δαπάνη, η οποία τότε ήταν περίπου 1,5 δισεκατομμύρια. Και το 2009, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο κ. Λοβέρδος στη Βουλή, 5,09 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ απλή υπολογισμή το τι σημαίνει να αυξηθεί η δαπάνη από 980 εκατομμύρια σε 5,09. Δεν θα κάνω ούτε εικονομετρικές πράξεις, ούτε υψηλής ποιότητας μαθηματικά. Μπορεί να κάνετε μόνοι σας τους υπολογισμούς. Το σύνολο της φαρμακευτικής δαπάνης, όπως αυτή μετράται από τη Φαρμέτρικα, και αυτά τα στοιχεία μπορεί να τα αφισβητήσετε, αλλά θα ήθελα να δω εμπεριστατωμένη μελέτη και από το ΣΦΕΑ αλλά και από άλλους οργανισμούς, ή όπως την αποδίδει ο ΟΣΑ. Ξέρω ότι το ΕΟΒΕ έχει κάνει κάποιες ανάλογες εκτιμήσεις, αλλά σε μικρότερα επίπεδα. Ανέρχεται σε 9,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά δίνουν τα στοιχεία των επίσημων κρατικών φορέων που περιλαμβάνουν και τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και την ιδιωτική δαπάνη, άμεσες πληρωμές καταναλωτών και τα οποία επίσης υπολογίζονται και από τις έρευνες οικογενειακών προϋπολογισμών. Τις παράλληλες εξαγωγές, λέει ο κύριος Σουλιώτης. Λοιπόν, καλό θα είναι να μας συστήλετε και να μας υπολογίσετε. Υπάρχουν επίσης ισχυρισμοί ότι μέσα στα στοιχεία της κρατικής φαρμακευτικής δαπάνης του 5,1 δις, εγώ το ακούω από πολλούς, πολλές φορές αυτά δεν τα εισπράττει η φαρμακοβιομηχανία, αλλά είναι παράνομες συνταγογραφήσεις, δίπλο συνταγογραφήσεις, που τα ταμεία πληρώνουν δύο φορές το ίδιο φάρμακο. Αν έχετε αυτά τα στοιχεία, φαντάζομαι οι πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων με πολύ ιδιαίτερη χαρά θα ήθελαν να τα έχουν. Σήμερα το πρωί, εγώ προσωπικά πήρα τηλεφωνήματα από πάρα πολύ κόσμο και από πολλούς εκπροσώπους και της φαρμακοβιομηχανίας και των φαρμακοποιών, που όλοι μου είπαν ότι έχουν σχέδια για τη μείωση της δαπάνης κατά 1,4 δις. Περιέργως όλοι συγκλίνουν σε αυτό το ποσό, ίσως γιατί ανακοινώθηκε και από την κυβέρνηση, γιατί η επιδίωξη της μείωσης των δαπανών υγείας στη χώρα μας είναι περίπου 1,4 δις, όχι το φάρμακο, συνολικά. Εσπρόσδεκτες και αυτές οι προτάσεις, θα ήθελα να τις δω με πιο πρακτικό τρόπο θα μπορούσαμε να μειώσουμε αυτή τη δαπάνη. Τώρα, επειδή μου αρέσει να είμαι και συγκριτικός στην αναλυτική μου προσέγγιση, συνηθίζω να αναφέρω το παράδειγμα της Ισπανίας. Πώς είναι δυνατόν στην Ισπανία να έχουμε μία αύξηση φαρμακευτικής δαπάνης από 6,2 δις το 2000 σε 12 δις το 2009, μία χώρα με 47 εκατομμύρια πληθυσμό. Αύξηση μειγότερη προφανώς του 100% όπως καταλαβαίνετε,
και με κατακεφαλή δαπάνη πολύ μικρότερη από ό,τι αντιστοιχεί στην Ελλάδα. Παράλληλα, είναι μια χώρα πρότυπο όσον αφορά στη σχέση της με τη φαρμακευτική βιομηχανία, καθότι όσοι, πιθανώς κάποιοι από εσάς το γνωρίζετε, ότι υπάρχει το λεγόμενο Pacto Farmaceutico, υπάρχει μια σύμβαση μεταξύ της Ισπανικής κυβέρνησης και της φαρμακοβιομηχανίας για επενδύσεις στην Ισπανία, επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης. Και για να συνεχίσουμε λίγο, η σημαντικότατη αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης, και δεν θα αναφερθώ στα 9,2, εγώ θα μείνω σε αυτά τα οποία πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί αυτά αφορούν τη δημόσια πολιτική και το δημοσιονομικό κόστος της χώρας. Όταν ανεβαίνεις από 980 εκατομμύρια στα 5,1 δισεκατομμύρια, υπάρχει ένα θέμα. Και όταν αυτό συμβαίνει, μέσα σε 9 χρόνια. Τώρα, αν είναι 9,2 με ή χωρίς τις παράλληλες αγωγές, αυτό είναι ένα θέμα να το συζητήσουμε. Τα επίσημα στοιχεία του τι πληρώνει το κράτος όμως, αν κάποιος τα αμφισβητεί, ας φέρει διαφορετικά στοιχεία. Να πει ότι το ΙΚΑ έχει λάθος στοιχεία στο τι πληρώνει. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει λάθος στοιχεία στο τι πληρώνει, γιατί μακάρι να ήταν λάθος, γιατί το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας δεν θα ήταν εκεί που είναι σήμερα. Επομένως, βρισκόμαστε σε μια συγκυρία καθόλου ευχάριστη, όπου έχουμε μια έκρηξη του κόστους, όχι μόνο της φαρμακευτικής δαπάνης, αλλά συνολικότερα του κόστους στο δημόσιο τομέα. Και για να μην στοχοποιήσουμε, και δεν θα μου αρέσει καθόλου να στοχοποιώ τη φαρμακευτική βιομηχανία, κληρονομήσαμε μια πολιτική που αύξησε τους δημοσίους υπαλλήλους κατά 75.000 μέσα σε 5,5 χρόνια, και αυτό είναι η απόλυτη αύξηση, που υπερβαίνει και τις αναπληρώσεις των συνταξιούχων. Μια υπερδιόγκωση του δημόσιου τομέα, χωρίς παράλληλα να επανεδρυθεί το περίφημο κράτος που επαγγελόταν η προηγούμενη κυβέρνηση. Όπως ξέρετε, η κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών είναι στη χειρότερη φάση που υπήρχε τα τελευταία 30 χρόνια στη χώρα μας. Υπερδιωγκώσεις δαπανών, μεταξύ των οποίων και της ευγενούς τάξης των ταξιτζίδων, από την οποία υπέφερα εγώ σήμερα το πρωί, όπου όπως όλοι ξέρετε, ο κ. Λιλιανίδης αύξησε τα κόμιστρα κατά 100% μέσα σε ένα χρόνο, και παρόλα αυτά η ευγενής τάξη συνεχίζει να διαμαρτύρεται με απεργίες, γιατί θα πρέπει να βάλουν ταμιακές μηχανές φέτος. Ναι, γιατί κάποιοι θα πρέπει να εξαιρούνται πιθανώς από την απονομή δικαιοσύνης όσον αφορά τη φορολογική πολιτική. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δεν είναι μόνο το φάρμακο που είναι ένα θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, και αυτή η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη με τις δυνατότητες του κρατικού μηχανισμού που κληρονόμησε και δεν είναι επαρκής, να προσπαθήσει να βάλει μία τάξη. Λοιπόν, δεν είμαστε Ισπανία επίσης όσον αφορά τις επενδύσεις της φαρμακοβιομηχανίας. Η τρισκλή πλειοψηφία των εταιριών που εκπροσωπείται δεν κάνει επενδύσεις στη χώρα μας. Και δεν κάνει επενδύσεις παρά τα υψηλά κέρδη. Είναι πάρα πολύ υψηλά επίσης. Αν θέλετε, θα μπορούσα να σας δώσω και νούμερα αργότερα. Παρά το σημαντικό transfer pricing που υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και των μητρικών εταιριών, που είναι αρκετά μεγαλύτερο από πολλές άλλες χώρες, το κόστος απόκτησης υλικών στην Ελλάδα, αν δείτε τους συλλογισμούς που δημοσιεύει η φαρμακοβιομηχανία, πολλές φορές ανέρχεται σε ποσοστά άνω του 60% και του 70% του συνολικού τζίρου. Ποσοστά που δεν δικαιολογούνται όταν δεν υπάρχει εσωτερική παραγωγή, όταν δεν υπάρχει έρευνα και ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, αν είναι να αλλάξουμε την πολιτική και να αποδεχθούμε υψηλό κόστος φαρμακευτικών υπηρεσιών, παράλληλα θα υπάρχουν και κάποια ανταποδοτικά ωφέλη. Θα πρέπει να υπάρχουν επενδύσεις σε αυτή τη χώρα, θα πρέπει να υπάρχει έρευνα και ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα. Αλλιώς, όταν είναι μια μεταπρατική εισαγωγική βιομηχανία κατά κύριο λόγο, τότε υπάρχει ένα πρόβλημα. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο πολιτικό, είναι πραγματικό. Κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, τι επιχειρεί, κατά τη γνώμη μου, όπως εγώ τουλάχιστον προσπαθώ να ερμηνεύσω, από αυτά που έχω ακούσει και εγώ προσωπικά στο Κοινοβούλιο, η σημερινή κυβέρνηση. Το προηγούμενο σύστημα που βασιζόταν στις τρεις χαμηλότερες τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέτυχε. Και κατά τη γνώμη μου, απέτυχε, καθότι οι τρεις χαμηλότερες τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνήθως ήταν οι βόρειες χώρες, που έχουν πολύ υψηλότερο κατακεφαλή ΑΕΠ. Και η Ελλάδα ήταν συνήθως η τέταρτη ή η πέμπτη χώρα εισαγωγής των φαρμάκων. Αυτό έχει πιστοποιηθεί, μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις, αλλά είμαστε αυτή τη στιγμή μια χώρα με πολύ υψηλές τιμές, οι οποίες σίγουρα επιβαρύνονται, όπως και ο κύριος Μέργος είπε, από τα υψηλά ποσοστά πιθανώς του ΦΠΑ, των φαρμακοποιών και των φαρμακεμπόρων, και τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να τα δούμε. Αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα στο ότι το σύστημα αυτό δεν λειτουργήσε, της πολιτικής των τιμών.
Αυτό το οποίο εγώ τουλάχιστον καταλαβαίνω με βάση τις ανακοινώσεις της κυρίας Κατσέλη είναι ότι θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε ένα σύστημα το οποίο θα βασίζεται σε όσο περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι της Ευρωζώνης, με τις τρεις χαμηλότερες τιμές, αλλά με συνεχείς ανακοστολογήσεις, έτσι ώστε να μην έχουμε το πρόβλημα, κάθε τρίμηνο θα γίνεται η ανακοστολόγηση, κατά την κυρία Κατσέλη, να μην έχουμε το πρόβλημα του να καθυστερούμε και η Ελλάδα να παραμένει η τέταρτη χώρα εισαγωγής, αλλά να μην παίρνουμε υπόψη τις επόμενες χώρες εισαγωγής του φαρμάκου. Τέθηκαν κάποια ερωτήματα γιατί χρειαζόμαστε και μία δεύτερη ασφαλιστική δικλίδα μέσω της λίστας και για να κατανοήσουμε λίγο το πώς λειτουργεί η λίστα. Όπως γνωρίζετε, είχε εξαγγείλει η προηγούμενη κυβέρνηση το περίφημο rebate του 3%, το οποίο για πολλούς λόγους, είτε νομικούς είτε διοικητικής επάρκειας, δεν μπόρεσε η προηγούμενη κυβέρνηση να το συλλέξει. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες. Με τη σημερινή λίστα και πάλι με βάση τις εξαγγελίες που γίναν την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, για να μπει ένα φάρμακο στη λίστα θα πρέπει να αποδώσει το 3% ως rebate με βάση την κατανάλωση της προηγούμενης χρονιάς. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μέτρο που μας επιτρέπει διοικητικά να πάρουμε αυτή την έκπτωση, που προσωπικά την υπολογίζω ότι θα ανέλθει σε περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ τη φετινή χρονιά και ίσως σε πολύ μεγαλύτερο ύψος του χρόνου. Αν υπάρχει αύξηση κατανάλωση, αν υπάρχει μείωση, θα μειωθεί και αυτό. Δεύτερον, η λίστα δίνει τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσουμε τι θα γίνει με τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Όπως ξέρετε, αυτό το θέμα λιμνάζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια ευκαιρία για τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου και τις επιτροπές της λίστας να ξεκαθαρίσουν ποια είναι τα μη συμφά. Το αναμενόμενο όφελος για το ελληνικό δημόσιο κυμαίνεται μεταξύ 300 και 600 εκατομμυρίων ευρώ, δίνει ένα πολύ μεγάλο εύρος εδώ, καθότι ποτέ δεν μπορεί να υπολογίσει κανείς με σαφή τρόπο τις πολιτικές υποκατάστασεις που θα υπάρχουν αν κάποια φάρμακα αποκτήσουν διαφορετικό προσδιορισμό από συνταγογραφούμενα σε μη συνταγογραφούμενα. Οι πολιτικές υποκατάστασεις δεν ελέγχονται κατά ανάγκη. Και παράλληλα, με βάση πάλι τις εξαγγελίες, οι οποίες αναμένονται και ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, η λίστα δεν θα λειτουργήσει με τον παραδοσιακό τρόπο που υπήρχε πριν. Και συμφωνώ και με τους προηγούμενους ομιλητές ότι από μόνη της δεν μπορεί να είναι μία λύση. Αναφέρθηκε ο κύριος Μαϊαδάκης σε κάποια στοιχεία, αναφέρθηκαν και οι εκπρόσωποι του ΣΦΕ και σε προηγούμενες μου ομιλίες. Δεν παίρνω πίσω αυτά που είπα. Δεν πιστεύω ότι το να κάνεις μία λίστα θα σου λύσει το πρόβλημα της φαρμακευτικής πολιτικής. Αλλά όπως σας είπα, η λίστα αυτή τη στιγμή έχει επιπλέον χαρακτηριστικά. Δεν είναι αυτά τα οποία έχει η προηγούμενη λίστα. Συνδυάζεται με το rebate και συνδυάζεται με τις τιμές αναφοράς. Όπου πλέον τα γενώσιμα ενσωματώνονται στη λογική της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, θα παίρνονται υπόψη στον καθορισμό των τιμών, αλλά παράλληλα δίνεται πάλι με βάση τις εξαγγελίες της κυρίας Κατσέλη την προηγούμενη εβδομάδα και ελπίζω να διατηρηθεί αυτό το κίνητρο, η δυνατότητα στις φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες μπορούν να αποδείξουν ότι τα προϊόντα τους πρέπει να έχουν υψηλότερη τιμή από την τιμή αναφοράς, με βάση κλινικές και φαρμακοοικονομικές μελέτες, να ζητήσουν υψηλότερη τιμή. Νομίζω αυτό είναι ένα πάρα πολύ δίκαιο και λογικό μέτρο, η οποία βέβαια δεν θα πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση την τιμή που είχε το φάρμακο πριν μπει στη λίστα. Θα ήταν λίγο παράλογο δηλαδή να υπερβαίνει αυτή την τιμή. Αλλά έχει τη δυνατότητα η φαρμακοβιομηχανία να απαιτήσει αύξηση με βάση πάλι τις εξαγγελίες. Ελπίζω αυτό να επιβεβαιωθεί στις συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν σήμερα στο Κοινοβούλιο τις απογευματινές ώρες. Αν επομένως γίνουν αυτά και με την προϋπόθεση θα υιοθετηθεί και η διεθνής εμπειρία ταξινόμησης των φαρμάκων, που πάλι είναι στις προθέσεις πολιτικής ηγεσίας, αναφέρεται στις εμπειρίες άλλων χωρών, έθεσε ένα θέμα ο κ. Νικής κατά πόσο θα πρέπει να αξιοποιούμε τη διεθνή εμπειρία. Ναι, είναι σαφές από τις μέχρι τώρα δηλώσει των Υπουργών ότι η διεθνής εμπειρία θα αξιοποιηθεί και το τι κάνουν άλλες χώρες θα αξιοποιηθεί. Αυτά ως προς την πολιτική τιμών και κοστολόγησης. Αλλά όπως πολύ σωστά ανέφεραν και οι προηγούμενοι ομιλητές, η πολιτική τιμών και η πολιτική κοστολόγησης είναι ένα μέρος της εξίσωσης. Η δαπάνη είναι στην άρτηση και των τιμών αλλά και της κατανάλωσης. Πριν περάσω στο σκέλος της κατανάλωσης, θα μου επιτρέψετε να κάνω κάποιες άλλες παρατηρήσεις. Αρκούν αυτά τα μέτρα? Πιθανώς να αρκέσουν όσον αφορά το σκέλος των τιμών. Πιθανώς να μην είναι αρκετά. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν περαιτέρω παρεμβάσεις στο ποσοστό κέρδος των φαρμακοποιών
Μίλησε χθες για μία μείωση κατά 10 έως 15%. Αυτό αναφέρεται στο συνολικό του ποσοστό. Δηλαδή το 23%, αν μειωθεί κατά 15%, θα πάει περίπου στο 20%, στο 19,5%. Ας ξεκινήσουμε με μία συμβολική μείωση που κανονικά, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να την είχε προτείνει μόνος του ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος στα πλαίσια της συνδρομής του, στην προσπάθεια την οποία κάνουμε να μειώσουμε το δημοσιονομικό κόστος. Και το λέω αυτό γιατί όταν μειώνουμε τους μισθούς χαμηλόμισθων υπαλλήλων, απειλείται ο 13ος και ο 14ος μισθός, τότε όλες οι παραγωγικές κατηγορίες της χώρας θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίλυση της δημοσιονομικής κρίσης. Όλοι μας. Αλλά όλοι μας το εννοώ αυτό. Και οι πολιτικοί θα πρέπει να κάνουν κάτι τέτοιο. Και ήδη παίρνουν τα μέτρα για τη μείωση των βουλευτικών αποζημιώσεων, των υπερορίων και άλλων ωφελών που απολαμβάνουν οι πολιτικοί στη χώρα μας, με δραστικές μειώσεις της τάξης των 900 ευρώ το μήνα για τους πολιτικούς, όπως εξήγηλε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Πετσάλνικος, και πολύ καλά έκανε. Επομένως, θα πρέπει να δούμε και αυτές τις διαστάσεις σε μία δεύτερη φάση. Πολιτική κατανάλωση. Εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα. Και είναι ένα τεράστιο θέμα γιατί η συνταγογραφία στη χώρα μας δεν ελέγχεται. Δεν υπάρχουν θεραπευτικά πρωτόκολλα και κατευθυντήριες οδηγίες για πολλές θεραπευτικές κατηγορίες. Ακόμα και οι ιατρικές ενώσεις των γιατρών δεν είναι εξαιρετικά ενεργοί οι γιατροί μέσω των ιατρικών ενώσεων, μόνοι τους να σε εθελοντική βάση να παράξουν αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες. Πράγμα το οποίο συμβαίνει σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Δηλαδή, έχουμε μία πληθώρα ιατρικών ενώσεων. Νομίζω στον χώρο της πνευμονολογίας πρέπει να υπάρχουν 6 ή 7 ενώσεις. Βρονχολογική εταιρεία, πνευμονολογική εταιρεία, δηλαδή σε λίγο θα υπάρχει και τμήμα των βρόχων που θα πιστοποιηθεί ως όργανο για να γίνει και κάποια άλλη εταιρεία. Δηλαδή, όλοι είναι πρόεδροι σε αυτή τη χώρα. Επομένως, αυτός ο πληθωρισμός των εταιριών θα περίμενε κανείς ότι θα οδηγούσε και σε ένα πληθωρισμό παραγωγικότητας και ιατρικού έργου, έτσι ώστε μόνο του το ιατρικό σώμα να συνέβαλε στην ιατρική αναβάθμιση της συνταγογραφίας. Δυστυχώς δεν έγινε. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ένας πληθωρισμός ιατρών. Μιλάμε για περίπου 70.000 γιατρούς αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Με πληθωρισμό σε συγκεκριμένες ειδικότητες, η χώρα μας έχει το προνόμιο να έχει περισσότερους πνευμονολόγους σε απόλυτο αριθμό, όχι ένα χίλιους κατοίκους, σε απόλυτο αριθμό από τη Γερμανία. Αυτό πώς σας φαίνεται? Σας φαίνεται ικανοποιητικό όταν μια χώρα 11 εκατομμυρίων έχει περισσότερους πνευμονολόγους από μια χώρα 90 εκατομμυρίων? Έχουμε κατά 400 λιγότερους καρδιολόγους από ό,τι έχει η Γερμανία. Προφανώς γιατί έχουμε τεράστια καρδιολογικά προβλήματα στη χώρα. Όπως ξέρετε, η θνητότητα από τα καρδιαγγειακά είναι μία από τις χαμηλότερες μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ακόμα έχουμε τα ευεργετικά αποτελέσματα της μεσογειακής διατροφής και η επιδημία του καπνίσματος δεν έχει χτυπήσει ακόμα το γυναικείο πληθυσμό, γιατί χρειάζεται να υπάρχει μία συσσόρευση 25 έως 30 ετών καπνίσματος. Φτάνουμε όμως εκεί. Καθότι το κάπνισμα αυξήθηκε στο γυναικείο πληθυσμό στα τέλη της δεκαετίας του 70. Θα δούμε αυτές τις επιδημίες σύντομα. Λοιπόν, υπάρχουν αρκετές στρεβλώσεις επομένως. Και το ερώτημα είναι κατά πόσο η ελληνική πολιτεία μπορεί να διασφαλίζει το εισόδημα 70.000 γιατρών εν έτη 2010 και 100.000 γιατρών εν έτη 2020. Και το 2020 ο ελληνικός πληθυσμός δεν θα αυξηθεί πέραν των 11,5 εκατομμυρίων, ακόμα και αν νομοποιήσουμε όλους τους μετανάστες οι οποίοι ζουν στη χώρα μας. Και αναφέρθηκε ο κύριος Μέργος στο πρόβλημα των μεταναστών και της χρήσης των φαρμάκων. Παρά τα αυτά όμως, με όποιον υπολογισμό και να πάρετε, ο πληθυσμός της χώρας δεν υπερβαίνει τα 11,5 εκατομμύρια. Δεν έχει γίνει καμία πληθυσμιακή έκρηξη τύπου Ισπανίας, όπου ο πληθυσμός της Ισπανίας αυξήθηκε από τα 40 εκατομμύρια το 2000 στα 47 εκατομμύρια το 2009, λόγω μαζικής εισρωής μεταναστών από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Δηλαδή έχουμε αυτά τα φαινόμενα, αλλά δεν έχουμε αυτά τα τεράστια φαινόμενα που αντιμετωπίζουν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα λέω για να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα και σε κάποιες διαστάσεις μεγεθών του τι σημαίνουν μέσα στα πλαίσια του ελληνικού πληθυσμού. Επομένως, η κατανάλωση πρέπει να ελεγχθεί. Σε αυτό είμαστε όλοι σύμφωνοι, πιστεύω, για πολλούς λόγους. Και για να ελέγξουμε ποιος συνταγογραφεί τι, και για να ελέγξουμε παράνομες διακινήσεις βιβλιαρίων και υπερσυνταγογράφησης, και για να έχουμε μία πλήρη εικόνα του τι γίνεται στα πλαίσια της άσκησης δημόσιας πολιτικής στη χώρα μας. Είναι εύκολη αυτή η προσπάθεια? Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολη. Για να έχει κανείς μία πλήρη καταγραφή του τι συμβαίνει στο σύστημα υγείας, δηλαδή πλήρη καταγραφή και κωδικοποίηση, χρειάζεται πρώτα και κύριο να αναπτύξει μία μίνιμουμ βάση δεδομένων.
Δυστυχώς, στη χώρα μας, παρά την κατανάλωση υπέρογκων ποσών και πολλών εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων, αυτή τη στιγμή έχουμε επαρκή πληροφοριακά συστήματα στα νοσοκομεία της χώρας μας, με σημαντικές ασυμβατότητες όσον αφορά την κωδικοποίησή τους. Καθότι το software κοστίζει πάρα πολύ να το παράξει κανείς, είναι φαιά ουσία, οπότε κάθε εταιρεία πληροφορικής μπορεί να επικαλείται άπειρους ανθρωπομήνες παραγωγής software, ενώ το hardware όλοι γνωρίζουμε ότι τα σύγχρονα κομπιούτερς δεν υπερβαίνουν τα 500 ή 600 ευρώ. Άρα, επομένως, έχουμε μια κατάσταση ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε πληρώσει 80% των κοινοτικών επιχορηγήσεων σε software και 20% σε hardware. Άλλο ένα ελληνικό παράδοξο. Για να επιτύχουμε όμως μια πλήρη δικτύωση, θα χρειαστούν τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια και αυτό δείχνει η εμπειρία χωρών που έχουν ιατρικούς φακέλους από το 1962-63, η εμπειρία της Σουηδίας, της Δανίας ή της Φινλανδίας. Εμείς όμως δεν είμαστε Δανία, επιδιώκουμε να γίνουμε Δανία του Νότου, αλλά επιδιώκουμε να γίνουμε Δανία του Νότου όχι εδώ και τώρα, αλλά μέσα μια μακρά διαδικασία αναβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών και των υπηρεσιών που παρέχει η χώρα. Με αυτή την έννοια, θα πρέπει να βρούμε πιο ευφυείς τρόπους αντιμετώπισης της υπερσυνταγογράφησης και καταγραφής της φαρμακευτικής δαπάνης. Κατά τη γνώμη μου, αυτό προσφέρεται με την ύπαρξη μιας κοινής συνταγής για όλο το ιατρικό σύστημα και όλο το ιατρικό σώμα, όπου καταγράφεται η ιατρική ειδικότητα με κωδικοποίηση, καταγράφεται το άμκα του γιατρού, του φαρμακοποιού και του ασθενή. Ευτυχώς έχουμε τώρα αυτόν τον κωδικό. Καταγράφεται η διεθνής ταξινόμηση των νόσων όπως αυτή έχει μεταφραστεί το ICD-10 από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας, πρώτη διάγνωση, δεύτερη διάγνωση, κωδικοποίηση των φαρμάκων, 6.600 κωδικοί είναι αυτοί. Δεν είναι πάρα πολύ. Επομένως, ο φαρμακοποιός θα χρειάζεται να χειριστεί περίπου 10-11 κωδικούς τη συνταγή που θα υπάρχει. Δεν χρειάζεται καν να είναι ηλεκτρονική η συνταγή, ούτε να πιέσουμε το ιατρικό σώμα να τις έχει ηλεκτρονικά, καθότι θα δημιουργήσει και αρκετά προβλήματα συμμόρφωσης. Αλλά τα 10.500 φαρμακεία θα μπορούσαν να το κάνουν κάλλιστα. Τα μισά και παραπάνω έχουν ήδη υπολογιστές. Πιστεύω τα 2/3 έχουν υπολογιστές. Δεν θα επιτρέπεται η αποζημίωση αν τα φαρμακεία δεν διεκπαιρεώνουν τις συνταγές με ηλεκτρονικό τρόπο. Με αυτόν τον πολύ απλό τρόπο θα μπορούσαν εταιρείες του δημοσίου όπως η ΙΔΙΚΑ του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης ή το ΙΚΑ να κάνουν μια πρώτη ανάλυση αποκλινουσών συμπεριφορών σε επίπεδο κατανάλωσης. Θα ξέρουμε ένα ψυχίατρο συνταγογραφεί ογκολογικά φάρμακα τα οποία θα έπαιρνε να τα συνταγογραφεί ο κύριος Κοσμίδης. Αυτό μάλλον δεν θα ήταν αποδεκτό. Δεν μιλάω δηλαδή για να κάνουμε ένα πλήρη έλεγχο όπως γίνεται σε άλλες χώρες, αλλά να δούμε σε πρώτη φάση τις αποκλίνουσες περιπτώσεις. Αντίστοιχα συστήματα μπορούν να εφαρμοστούν και στον χώρο των ιατρικών συσκευών. Το ΆΜΚΑ μας βοηθάει όταν μπαίνει ένα στάντι, ένα βηματοδότη, ένα ακριβό ορθοπαιδικό υλικό, ταυτόχρονα δηλώνεται το ΆΜΚΑ του γιατρού και το ΆΜΚΑ του ασθενή. Είναι πρακτικά πράγματα αυτά. Με ένα fax, ένα τηλέφωνο ή ένα email. Πάλι στην ΙΔΙΚΑ ή οποιαδήποτε εταιρεία αποφασίσει το δημόσιο να δημιουργήσει. Έτσι θα μπορούμε να ξέρουμε αν εγώ, αν σε μένα μου χρεώθηκαν 16 στάντ στο τελευταίο τρίμηνο, γιατί έχουμε και τέτοια φαινόμενα γενικώς στη χώρα μας, όπου κανένας δεν χρεώνεται τίποτα. Λοιπόν, εγώ αυτό είχα να πω σε σχέση με τις προτάσεις και το πώς θα πρέπει να κινηθούν. Δεν είναι στο στόχαστρο η φαρμακευτική βιομηχανία. Αυτό το οποίο στοχεύουμε είναι να μην μπει ατάξη. Με αύξηση της διαφάνειας, αν η τάξη που θα μπει και στη συνταγογράφηση μας επιτρέψει μέσω του ελέγχου της συνταγογράφησης να έχουμε μείωση των δαπανών υγείας, τότε σίγουρα θα μπορέσουμε να περάσουμε και θα ήταν εφικτό και επιθυμητό σε συζητήσεις με τη φαρμακοβιομηχανία, αυτή θα είναι και η δική μου πρόταση, για το πώς μπορούν να υπάρχουν συγκεκριμένα κίνητρα τύπου Ισπανίας, έτσι ώστε να υπάρχουν επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα. Έχουμε ένα αξιοπρεπέστατο επιστημονικό δυναμικό και εντός της χώρας και εκτός της χώρας. Πάρα πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό είναι σε πολύ μεγάλα πανεπιστήμια και ασχολούνται με την έρευνα, μεταφορά τεχνογνωσίας επομένως, και να δούμε κίνητρα μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο, ανάπτυξης και παραγωγικής στον χώρο αυτών. Επομένως, αυτό θα είναι ένα καλό μέτρο και για την ίδια τη φαρμακοβιομηχανία. Μία φαρμακοβιομηχανία η οποία επενδύει σε έρευνα και ανάπτυξη, επενδύει σε παραγωγή στη χώρα, έχει ένα πολύ πιο αξιόπιστο λόγο απέναντι στην πολιτική ηγεσία. Μία φαρμακοβιομηχανία η οποία είναι εισαγωγική και μεταπαραιτική, δεν έχει την ίδια αξιοπιστία που έχουν φαρμακοβιομηχανίες άλλων χωρών. Η Glaxo Αγγλίας, παραδείγματος χάρη, συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη της Αγγλίας. Η φαρμακοβιομηχανία είναι δεύτερη σε συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της Μεγάλης Βρετανίας μετά τη βιομηχανία πετρελαίου. Και τρίτη είναι η εκπαίδευση. Λοιπόν, όταν θα φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα στη χώρα μας, τότε μπορούμε να μιλήσουμε και για διαφορετικές πολιτικές με πολύ μεγάλη άνεση και
με πολύ μεγάλη κατανόηση από την πολιτική ηγεσία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.